Συναγερμό στο Αφγανιστάν μετά την πολύ νεκρή βομβιστική επίθεση σε εστιατόριο στέκη διπλωματών στην Καβούλ. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και 13 ξένοι υπήκοοι. Ανάμεσα στα θύματα είναι 3 υπάλληλοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τις δραματικές στιγμές που έζησαν περιγράφουν υπάλληλοι του εστιατορίου. Βρισκόμουν στην κουζίνα όταν ακούστηκαν εκρήξεις απ' έξω. Στη συνέχεια, όσοι βρισκόμασταν στην κουζίνα, διαφύγαμε. Εγώ πήγα στη στέγη και κρύφτηκα πίσω από την καμινάδα για 2 με 3 ώρες. Αμέσως μετά την έκρηξη, καπνός και σκόνη κάλυψε το εστιατόριο. Σκαρφάλωσα στη στέγη και πήδηξα σε ένα γειτονικό σπίτι, διαφεύγοντας από το σημείο. Ένας βομβιστής αυτοκτονίας πυροδότησε εκρηκτικά στην είσοδο και στη συνέχεια 2 δράστες πυροβόλησαν τον κόσμο μέσα στο εστιατόριο. Το εστιατόριο βρίσκεται στην περιοχή Οασίρ Ακμπάρ Χάν, στο κέντρο της Καμπούλ, όπου εδρεύουν πολλές ξένες πρεσβείες. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν. Η δράση τους έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες, ενώ ολοκληρώνεται η αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από τη χώρα.